μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Στο σπίτι με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Φαινόμενο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ και σε έχω όπως έχω. Και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέφουμε από τις διακοπές του Πάσχα και προσγειωνόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα που αναμένεται θερμή μέσω μουσικής που εξομαλύνει τα πάθη ή ανάβει τα πάθη. Πιθανόν αυτό να είναι και ένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε με τον απόψινό μας καλεσμένο, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Βασίλη Καρά. Κύριε Καρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εξομαλύνει τα πάθη ή τα ανάβει τα πάθη, έτσι όπως ξεκινήσαμε, είδα ότι ανάλογα τι μάλλον πρόβλημα τα ανάβει. Ανάλογα τι πρόβλημα έχει ο Θαμώνας, ο πελάτης. Ο πελάτης, ο Θαμώνας. Ο Θαμώνας, ο φίλος. Ναι. Ανάλογα τι πρόβλημα έχει, ποιο τραγούδι τον αγγίζει, πού τον πειράζει και γιατί τον πειράζει. Οπότε δηλαδή λειτουργεί έτσι σαν μια ψυχική συνδρομή, θα λέγαμε το τραγούδι. Κάπως έτσι. Έτσι νομίζετε. Επιστρέψαμε εμείς από τις διακοπές, γυρίσατε όμως κι εσείς. Αυτό είναι και το σλόγγαν. Γύρισε, λέει ο Βασίλης Καράς. Γύρισε από μια απουσία η οποία δεν ήταν πολύ μακρά απουσία, έτσι. Ένα χρόνο, παιδί. Ήταν ένας χρόνος, αλλά ήταν μια απουσία. Θέλω να πάμε αλλού πριν από την απουσία όμως. Στη φωνή. Τι έχει φωνή. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η φωνή. Δηλαδή. Δηλαδή είναι βαριά, ιδιόρυθμη, βραχνή. Δεν νομίζω να ήταν έτσι η φωνή. Είναι από τα χρόνια της δουλειάς. Από κούραση είναι πιο πολύ. Η φωνή αυτή είναι από κούραση. Έτσι νομίζω. Δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι είναι το metal της φωνής. Η πάστα είναι τέτοια. Μπορεί, εντάξει. Ποια φωνή είναι αυτή που κάνει και το ιδιαίτερο στην πίστα. Εντάξει, όλοι έχουμε το χαρακτήρα της φωνής. Πετε μου κάτι, ποιο είναι το ιδιαίτερο το δικό σας στην πίστα. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο, δεν έχουμε το ιδιαίτερο τίποτα. Αυτή που είμαστε, είμαστε. Δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο σε εμά. Ένα λαϊκό τραγουδιστή δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο πάνω του. Αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον εαυτό πάνω. Αυτό που είναι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό ο εαυτό. Ένα απλό άνθρωπο όπω όλο ο κόσμο. Ένα απλό άνθρωπο όπω όλο ο κόσμο. Ο οποίο όμω τραγουδάει τραγούδια. Δεν θα μπορούσα να τα πω τραγούδια ερωτικά. Θα τα έλεγα με μια πιο έτσι βαριά λέξη. Η οποία τι είναι, καψουρικά. Καψουρικά, ναι. Είναι έτσι. Λοιπόν. Είναι έτσι. Α το πάρουμε και έτσι. Είναι. Και έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό και από ό,τι είδα το κοινό είναι και πάρα πολλά νέα παιδιά. Είναι παιδιά από 15 χρονών μέχρι 20 σε ένα πολύ μεγάλο, σε μια μεγάλη έτσι συγκέντρωση. Τους πατεράδες έχουν μιλήσει τα παιδιά τους για μένα τώρα και εγώ τα παιδιά τους τώρα, οπότε δεν είναι τίποτα παράξενο για μένα. Εγώ την πάτησα με το γιο μου απόψε. Μου λέει ποιον θα έχεις απόψε. Λέω έναν λαϊκό τραγουδιστή, είναι ροκάσατος. Δεν είμαι σίγουρη ότι τον ξέρεις. Μου λέει ποιον. Του λέω τον Βασίλη Καρά. Μου λέει έλα τώρα που δεν τον ξέρω τον Βασίλη Καρά. Λοιπόν, γιατί τα δεκαπεντάρια και οι εικοσάριδες έρχονται και διασκεδάζουν έτσι. Με
ένα τραγουδιστή ο οποίος είναι πρώτα να κάνουμε το σταυρό μας που τελευταία δεκαετία τα παιδιά, τα δικά μας γενικά, αυτή η ηλικία που λέτε, έχει ξαναγυρίσει στο ελληνικό τραγούδι. Ξεκόλλησα από εκείνο το σκληρό ροκ που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν είναι κάτι αυτό για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας. Λοιπόν, δεύτερον, πιστεύω ότι μιλάμε με τα παιδιά μέσω των τραγουδιών μας. Mm-hmm. Επικοινωνούμε, θέλω να πω. Ναι. Είναι καλό που τα παιδιά γυρίσαν έτσι στο ελληνικό τραγούδι. Για μένα τραγούδι. Πάρα πολύ καλό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει ότι ξέρουν, τα ακούνε τουλάχιστον. Ναι. Τι? Σημαίνει ότι έρχονται πιο κοντά στις ρίζες τους, ας πούμε. Κάπως έτσι. Για να δούμε τώρα την πορεία ενός έτσι γνήσιου λαϊκού τύπου, ο οποίος βγαίνει στην πίστα με ένα πολύ κλασικό τρόπο. Έτσι, με ένα απλό περπάτημα, το είδαμε τώρα και μόλις τώρα. Έχω και ένα σκηνικό το οποίο δεν το έχουν πάρει τα παιδιά του συνεργείου που ήρθε. Βγαίνω και με στριμματό σκηνό τώρα, αλλά δεν το προλάβω. Και ερχόμαστε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Έχετε κρατηθεί έξω από αυτή τη μόδα, το lifestyle, όλα αυτά τα άλλοι πετάνε, άλλοι καίγονται? Πώς το είπατε προηγουμένως? Το lifestyle. Θα μπορούσατε να μου το πείτε ελληνικά, γιατί δεν γνωρίζω άλλη γλώσσα γι' αυτό, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το ξέρετε. Είναι δεν γνωρίζω τίποτα από το αυτά. Το στυλ, το είδος ζωής. Έχω να πω το εξής ότι... Πέστε μου κάτι, γιατί αυτή η αντίδραση? Θα τελειώσω. Να. Σε κανέναν τραγουδιστή που τραγουδάει λαϊκό τραγούδι, πιστεύω να θέλει στολίδια ή οτιδήποτε άλλο γύρω του. Το πολύ πολύ μια φωνούλα να το συνοδεύει, δύο φωνούλες να κάνουν ένα σεκόντο, ας πούμε. Δεν νομίζω να θέλει ο λαϊκός τραγουδιστής. Αυτά τα, όπως θέλει πινελιές μερικοί συνάδελφοι. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται. Τα θεωρείτε δηλαδή από απαράδεκτα έως γελία, ας πούμε? Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Αυτό ο καθένας αυτή τη δουλειά που κάνει, ξέρει γιατί δεν το κρίνετε. Το θάρρος της γνώμης σας το έχετε. Πάντα το είχα και το κρίνω. Από ό,τι βλέπω είστε πολύ θαραλέος. Πάντως σε μένα ναι, δεν μου αρμόζει αυτό το πράγμα. Δεν μου πάει, παιδί. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η φωνή και η μουσική? Και να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις ή να γελάς ψεύτικα ή να είσαι ψεύτικος. Είτε το χαμόγελο σου με το δανείζει για λίγο, έτσι, ας πούμε. Γιατί θα περάσει η βραδιά ευχάριστα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ τα πονάω, το δείχνω. Όταν δεν είμαι καλά, το δείχνω. Και όταν είμαι πάρα πολύ καλά, επίσης το δείχνω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βάλω δηλαδή άλλη μάσχα να βγω στην πίστα. Δηλαδή, να γίνω άλλος άνθρωπος. Πώς το δείχνετε αυτό? Άμα δεν είστε καθόλου καλά και δεν έχετε διάθεση. Το δείχνω. Να τραγουδήσετε. Φαίνεται πάνω ότι δεν είναι καλά. Φαίνεται. Και αυτό δεν πειράζει τον κόσμο. Συμμετέχει. Η αλήθεια είναι. Άμα τη θέλετε, άμα το θέλετε, το παίρνετε. Άμα δεν το θέλετε, δεν το δέχεστε. Αυτό είναι. Εγώ μιλάω στο πληθυντικό γιατί είναι ένας κανόνας της εκπομπής εδώ πέρα. Αλλά. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω μαθήματα. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί τέτοια αντίδραση στο έχω την εντύπωση lifestyle, εγώ δεν ξέρω λέξη ανεπινός. Κρατηθείς από μια λέξη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθείς να πάρει κάτι. Λοιπόν, όχι, απλώς βλέπω κόντρα και ξέρω απλά ελληνικά αυτά που μάθω στο δημοτικό. Δεν ξέρω τι είπε παραπάνω από αυτές τις ξενόφερες λέξεις, τα design και τα τέτοια. Δεν την άκουσα μόλις τώρα όμως. Δεν μου κάθονται αυτά τα πράγματα. Γιατί? Τι είναι αυτό, ένας ελληνοκεντρισμός, ας πούμε? Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι δεδομένο. Πέρασε ένα περιοδικό και τα μισά είναι στα ξένα, τα μισά στα αγγλικά, τα άλλα γαλλικά, τα άλλα μπάσταρτα, τα διάφορα. Με τι? Και δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν μπορώ να το τελειώσω. Τη σελίδα μου δεν μπορώ να το τελειώσω. Φωνάζω την κόρη μου να με εξηγήσει τι είναι αυτό, επιτρέπεται? Θα πρέπει να γράφω την ελληνικά όλα τα πράγματα. Εκείνη μπορεί, γιατί ζει σε μια εποχή όπου. Εκείνη μπορεί, γιατί τα πήγαμε εμεί τα παιδιά μα εκεί. Α, το πήγαμε αλλού τώρα. Έχει περάσει. Γίνουμε και Αμερικάνοι τότε. Και τα στοιχεία των γλωσσών τη μία στην άλλη. Δεν το δέχομαι. Γιατί? Έτσι απλά δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ο Άρης όμως μαθαίνει ξανά. Και υποστηρίζω ακόμα, βεβαίως. Και τα χρησιμοποιεί όλα αυτά. Όλοι πρέπει να ξέρουμε μια γλώσσα. Άσχετα εγώ δεν πρόλαβα να μάθω. Δεν είχα χρόνο, συγγνώμη. Ναι, γιατί? Δεν μου περίσσευε χρόνο, δούλευα από μικρός. Τι δουλειά κάνατε? Πολλές δουλειές. Από μουτζούρης έως. Ο μουτζούρης τι είναι? Γενικά συνεργείο. Συνεργείο αυτοκινήτων. Μηχανές.